παρελθόν στην ημερήσια. Λήψη απόφαση για το ειδικό τέλος ακινήτων. Πιστεύω αναπτυχθεί το γεγονό ότι μέσα στην περίοδο αναπτυχθεί βαρύτερη οικονομική κρίση. Υπάρχουν συμπολίτε μα, ιδίω άνεργοι και μικροκάμενοι συνταξιούχοι, που αντικειμενικά δυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλο αυτό ακινήτων που εισπράττει μέσα στην ΔΕΗ. Και το ρεύμα δυνατούν, δεν άρεσε να είναι μόνο το ειδικό τέλο. Σα παρακαλώ. Και το ρεύμα δυνατούν. Ποιο μιλάει. Εγώ μιλάω. Ακούστε πρώτα. Δεν θα να ακούσουμε. Ξέρουμε θα βγάλετε μια ανακοίνωση ότι θα στηρίξουμε τους δημότες. Θα ξέρουμε αυτά τις τρίπλες αυτές. Τις έχουμε μάθει πολλά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν ήθελα να ζητήσουμε κάτι από εσάς. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και η κατάπτυση ανακοίνωση που βγάλε αυτούς εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή την κατάπτυση ανακοίνωση θα τη λουστεί. Θα του τη δώσει ο κόσμος εδώ των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού κομματάκια να τη φάει με σάλτσα. Αυτό είναι η ιστορία. Λοιπόν, πάρτε όλη θέση συγκεκριμένη. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ ως, να σας ζητήσουμε κάτι. Έτσι κι αλλιώς αντίπαλοι θεωρούμαστε. Παίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, παίζει έναν αισχρό ρόλο μέσα στην κρίση, γιατί ουσιαστικά την κανοικιώνει τοπικά τις κεντρικές αποφάσεις. Λοιπόν, και αυτή η αναπαραγωγή, μην νομίζετε ότι ο κόσμος θα στραφεί μόνο στη ΔΕΗ, μόνο ενάντια στην αστυνομία, ενάντια στο ΠΑΣΟΚ, ενάντια στο ΛΑΟΣ και στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα ανταλουστείτε κι εσείς. Και μετά μην κλαίγεστε, να μην κλαίγεστε, αχ, πώς μας έγινε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε ο κόσμος, είμαστε αυτοί που δεν έχουμε να πληρώσουμε, δεν είμαστε καλοζωισμένοι, να το ξέρετε πολύ καλά τι αποφάσεις θα πάρετε εδώ μέσα. Και τις ανακοινώσεις αυτές τις ιδέες που έχει βγάλει ο Δήμος συγκεκριμένα, ο κόσμος εδώ ξέρει πολύ καλά τι έχει να πει για αυτές. Έτσι. Και τι σημαίνει, ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, που λέει για φοροδιαφυγή, δυσφοροδιαφυγή και ότι πλήττονται οι ασθενέστεροι, αν εγώ δεν έχω να πληρώσω ή δεν γουστάρω να πληρώσω. Όχι μόνο το χαράτσι και τις αυξήσεις του ρεύματος και ό,τι θέλω. Εγώ, είναι η λογική αυτή ακριβώς και δεν είναι τυχαίο ότι έχει συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ακροδεξιά. Έτσι ήταν τα μοιάσματα, αυτό κάνανε. Για αυτά τα μοιάσματα λέγανε την παλιά. Λοιπόν, και η λογική που λέει ότι όποιος δεν έχει να πληρώσει και θα βλέπει ο Δήμος αν μπορεί ή δεν μπορεί να πληρώσει, ο Δήμος δεν είναι φορέα να σου κοιτάει την τσέπη ή θα μου πει εμένα, ξέρεις τι, εσένα θα σε βοηθήσω γιατί δεν έχεις. Και που, τι θα κάνω, θα μοιράζομαι εγώ με το 40, τι που θα δώσω τα 100 μου ευρώ. Λοιπόν, δεν ξέρω άλλο κόσμο που θέλει να πει. Έλα, ρε. Θέλω όμως το σημείο αυτό να τονίσω την αναγκαία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους συμπολίτες μας και σε εκείνους που τυχόν επιλέγουν να μην πληρώσουν το τέλος ακινήτων. Ενώ δεν συντρέχουν λόγια οικονομικής αδυναμίας, τουλάχιστον όχι μια στιγμή. Ποιος το κρίνει αυτό ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Η άποψή σου είναι, έχεις βγει έξω και τους μιλήσεις στον κόσμο και είναι η άποψή σου. Έχεις και ο κόσμος άμα μπορεί, αν πάντα απεξέρχεται. Βγαίνεις εσύ παίρνεις 600 ευρώ για να γυρίσεις και να μιλήσεις και να γυρίσεις και να πεις άμα μπορεί ο κόσμος να το πληρώσει. Ή θα κόψει ο καθένας από την τροφή του παιδιού και θα έχουμε τα παιδιά να λιποθυμάνε στη σχολεία. Για να μπορεί να πληρώσει το ειδικό τέλος και το κάθε ειδικό τέλος και το ρεύμα. Γιατί πρέπει εσύ, να πώς το κρίνετε δηλαδή αυτό και ποια είναι η άποψή σας. Δεν κατάλαβα. Από πού και ως πού κρίνετε εσύ, ποιος θα πληρώσει, ποιος θα πληρώσει και μια φορολογία η οποία έρχεται από πάνω. Και από πάνω και από πάνω και από πάνω. Πόσες φορές θα τα πληρώσετε. Θεωρία. Εφτάνικα. Σταματήσαμε το. Εδώ είναι μόνο αυτή μιλάμε και συνεχίζει και διαβάζει ένα μικρό. Όλοι του από του εδώ. Έχω πάρει την ώρα κάτι από το. Και δεν τολμάει να μιλήσει κανένα. Ας δει ένας από όλους να μιλήσει. Ένας. Δύο. Τρεις. Πέντε. Ας δει ένας να σηκώσει ένα στεμάτο. Και να είναι υπέρ του λαού. Σαράτη!
εισαγγελία ανακοίνωση που τους κάνει στο ίντερνετ. Ακούς, λοιπόν, βγάλε για να μην κρουσιάω.